Χαίρετε. Λοιπόν, σημαντικό βίντεο. Πριν λίγες μέρες μου στέλνει ένας φίλος του καναλιού μήνυμα με αρρώστην ηλικία, 22-23 χρονών, και μου διηγείται μια ιστορία, κάτι το οποίο έζησε πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα, στο γυμναστήριο που εκεί γυμνάζεται. Κάτι ξυπνάκιδες. Δεν ξέρω τώρα, τους λες έξυπνος, τους λες καραγκιόζηδες, τους λες κάτι χειρότερο. Ό,τι άσκηση έκανε το παιδί, από πίσω να κοροϊδεύουν. Έπιανε, έκανε drop set, ξέρω εγώ, με αλτήρες σε δικεφάλους, κατέβαζε κιλά, όπως γίνεται στο drop set, μόλις έφτανε στα χαμηλά κιλά, πήγαιναν δίπλα του. Τι κιλά είναι αυτά που κάνεις? Με αυτά τα κιλά δεν θα δεις αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, ασχέτως αν τα λίγα κιλά ήταν σε drop set ή όχι, και με λίγα κιλά έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και γενικότερα έχουμε πει ότι δεν θα δεις αποτέλεσμα μόνο με πολλά κιλά, εάν δουλεύεις μόνο δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να δεις αποτέλεσμα. Ας τα αφήσουμε αυτό. Δεν δίνει σημασία το παιδί, συνεχίζει την προπόνησή του. Πάει παραπέρα, ξανά τα ίδια αυτή. Χαχαχα, χουχουχο, και μπροστά στα μούτρα του. Και δεν είναι ότι πήγαινα να τον βοηθήσουν. Δηλαδή να του πούνε, κοίταξε, αν σε ενδιαφέρει, κοίταξε το κάποιο διαφορετικά, μήπως αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Που ό,τι και να μου είπε το παιδί, είχε λογική, η προπόνησή του δηλαδή είχε μια λογική. Συνέχισαν να τον κοροϊδεύουνε και επειδή ψηλιάστηκα εγώ το λόγο, μπαίνω στο προφίλ του και βλέπω ένα παιδί, ένα 87, ψηλός, ωραία κορμοστασιά, από τη μέση και κάτω πολύ καλά φτιαγμένος, και δούλευε το παιδί και το πάνω μέρος, διότι ασχολείται ή μη επαγγελματικά με το βόλεϊ. Οπότε από τη μέση και κάτω, ως φυσικό, ήταν πολύ καλά ανεπτυγμένος και δούλευε τώρα από τη μέση και πάνω. Εν τω μεταξύ, το παιδί ακόμα έφηβος είναι. Και στην εμφάνιση, γιατί και οι άντρες, να ξέρετε, αργούνε να οριμάσουν. Οπότε τώρα που αρχίζει και μπαίνει στον ανδρισμό, δηλαδή τώρα που αρχίζει να γίνεται άνδρας, άρχισε να δουλεύει πιο ολοκληρωμένα. Και φυσικά θα δει αποτέλεσμα. Όχι ότι ήταν άσχημος, μια χαρά. Και επειδή, όπως είπα πριν, ψηλιάστηκε για ποιο λόγο το κάνανε, μπήκα και είδα ότι πιο μέτρα παλικάρι. Οι άλλοι τι να ήταν μπροστά του? Τι θα είχαν, πιο φουσκωτά μπράτσα? Και η ανασφάλεια λοιπόν, το κόμπλεξ που κουβαλούσαν αυτοί δίπλα σε έναν αθλητή, γιατί αυτή είναι η διαφορά αυτών με το παιδί, η ανασφάλεια των φουσκωτών δίπλα σε έναν αθλητή, τους βγήκε σε μια, σε ένα χλεβασμό, σε μια ειρωνία, σε ένα... μέχρι που έφτασε στο σημείο, δηλαδή, το παιδί έπαιζε μια από τις πιο κλασικές ασκήσεις σε την κεφάλους, την 21, και πήγανε δίπλα του και τον κοροϊδεύαν γιατί εκτελούσε αυτή την άσκηση, λέγοντάς του, όχι, λέει, δηλαδή, είχαν επιβλήσει κιόλας με το παλικάρι. Είχαν μιλήσει και λέει, όχι, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια της. Τι είναι αυτά που κάνεις? Λοιπόν, καραγκιόζηδες, κομπλεξικοί, για να μην πω τίποτα άλλο. Μικρά ανθρωπάκια. Μην ασχολείστε με σοβαρούς αθλητές, μόνο και μόνο για να βγάλετε το κόμπλεξ σας. Εάν δεν μπορείτε να βοηθήσετε, βουλώστε το, καθίστε σε μια γωνιά, κάντε αυτό που καταλαβαίνετε και αφήστε τον κόσμο που θέλει να γυμναστεί σοβαρά, να γυμναστεί. Γιατί, εάν αυτό το παιδί τώρα ήταν λίγο πιο μικρός και είχε και αυτός τις ανασφαλίες του, θα τον προβλημάτιζε. Σου λέει, κάτσε τώρα αυτά που μου λένε και με κοροϊδεύουν, για να με κοροϊδεύουν οι άλλοι, μήπως έχουν δίκιο. Και επειδή οι άλλοι δεν ήταν ένας, ήταν πολλοί, ήταν 2-3 μαζεμένοι. Οπότε θα δημιουργούσαν προβλήματα στο νεαρό που ακολουθούσε ένα σωστό δρόμο επάνω στη γυμναστική.
αφήστε τον κόσμο να κάνει σοβαρή δουλειά, σταματήστε να κοροϊδεύετε, για να πάμε κάποια στιγμή μπροστά. Αυτό για το φίλο που έστειλε το μήνυμα, δεν θέλω να πω το όνομα για ευνόητους λόγους. Θα μιλήσουμε και για άλλα στο μέλλον. Απλά ήθελα να πω για να κλείσω όσον αφορά το πόσα κιλά σηκώνουμε. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για το πόσα κιλά ή ποια κιλά σηκώνουμε. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Δεν παίζει ρόλο μόνο το πώς σηκώνουμε τα κιλά. Φυσικά δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το αν σηκώνουμε πολλά κιλά. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτούς που δουλεύουν μόνο δύναμη. Από εκεί και έπειτα, σημασία έχει το τι κιλά είναι αυτά στο επόμενο βίντεο και πώς τα δουλεύουμε. Θα δείξουμε στο μέλλον, έχουμε δείξει και στο παρελθόν διάφορους τρόπους. Λοιπόν, αφήστε τον κόσμο ήσυχο